Η Δαμάστα φιλοξενεί τον περσινό κυπελούχο Πανόμ σε ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον για το τοπικό ποδόσφαιρο. 11 λεπτό ο Μιλονάσα σουτάρει διαγώνια ο Τιμπάλα, πρώτη ευκαιρία για τον Πανόμ. 18 λεπτό Κλαπάκης, ωραία, θα γυρίσει, θα σουτάρει Ζαχαριουδάκης σε κόρνερ. 47 λεπτό τακουνάκι του Μιλονά στον Δομήνικο Πλουσί, Καλομύρης θα μπλοκάρει την μπάλα. 53 λεπτό Μανιαδίσα σεντράρει, Πλουσίς από κοντά θα στείλει out την μπάλα. Συνεχίζει να πιέζει ο Πανόμ, Μανιαδής δεν προλαβαίνει ο Σισκάκης να κάνει την προβολή. 58 λεπτό θα περάσει ωραία ο Πλουσίς στον Μιλονά, θα πλασάρει out. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Πανόμ. 51 λεπτό Διαμαντάκη στον Μιλονά, αυτή τη φορά έρχεται το γκολ. 0-1 για τον Πανόμ με τον Μιλονά, ο οποίος για άλλο ένα παιχνίδι βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Πανόμ προηγείται μέσα στην Δαμάστα. Εδώ έχουμε σπρόξιμο του Μαυρίδη στον Ταμπάκη και δίνει πέναλτι ο διαιτητής ο Μάριος Βισκαδούρος. Στο 87 η Δαμάστα με αυτό το πέναλτι έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Μπάμπης Μαρκάκης θα εκτελέσει, είναι γκολ, 1-1 για την Δαμάστα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί λίγα λεπτά πριν το τέλος. Η Δαμάστα ισοφαρίζει 1-1 με το πέναλτι του Μαρκάκη. Σέντρα μετά τον γκολ για τον Πανόμ. Ο Μιλονάς από το χώρο του κέντρου θα επιχειρήσει αυτό το σουτ σε κόρνερ ο Καλομύρης, εκπληκτική φάση. Τελευταία λεπτά θα περάσει μπάλα στην περιοχή του Πανόμ. Εκεί ζητούν χέρι οι ποδοσφαιριστές της Δαμάστας, δίνει συνέχεια στο μάτς ο Μάριος Βισκαδούρος. Είναι πολύ έντονη η διαμαρτυρία για αυτή την φάση με τον Μαυρίδη. Πολύ έντονη η διαμαρτυρία από πλευράς Δαμάστας. Έχουμε περάσει στην παράταση στο 97 λεπτό. Έχουμε έντονη διαμαρτυρία από τον Μιχάλη Σισκάκη για ένα φάουλ. Δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη για τον Σισκάκη. Ώρα για τα πέναλτι. 1-0 ο Τάσος Απλαδάς για τη Δαμάστα. Μαυρίδης για τον Πανόμ, 1-1. Σοφαρίζει. Μπάμπης Μαρκάκης, θα μπλοκάρει ο Ζαχαριουδάκης. Τώρα ο Χαλκιαδάκης, απόκριση του Καλομύρη, παραμένει το 1-1. Zero goal, 2-1 για τη Δαμάστα. Out ο Μανιαδής για τον Πανόμ. Τζουβάρας για τη Δαμάστα, ο Ζαχαριουδάκης μαντεύει σωστά, αποκρούει. Ζαχαριουδάκης, ο Καλομύρης σταματά και αυτό το πέναλτι. Σαρίς out για τη Δαμάστα, παραμένει το 2-1. Να δούμε αν θα είναι αυτό το τελευταίο πέναλτι με τον Μιλονά, και είναι το τελευταίο πέναλτι γιατί ο Καλομύρης αποκρούει και η Δαμάστα είναι στην επόμενη φάση του κυπέλου Ε. Τεράστια πρόκριση για την Δαμάστα.